Κυρίες και κύριοι, το καθεστώς των ΠΟΠ που ΓΟΕ επί προϊόντων που αφορά το προσψήφιση νομοσχέδιο θεσπίστηκε στο πλαίσιο της κοινής αγροτικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αποτελεί μια προσαρμογή της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της διεθνοποιημένης καπιταλιστικής αγοράς. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο ότι θεσμοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση με τις τροποποιήσεις της ΚΑΠ στα μέσα της δεκαετίας του 90 ως αντιστάθμισμα στις αλλαγές που επέφερε η αποδοχή από την Ευρωπαϊκή Ένωση των κανόνων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου για την απελευθέρωση του εμπορίου των αγροτοκτηνοτροφικών προϊόντων με την κατάργηση των εξαγωγικών επιδοτήσεων και τη σταδιακή μείωση των εισαγωγικών δασμών. Μπορεί η κυβέρνηση και τα υπόλοιπα κόμματα να προβάλλουν τα ΠΟΠ προϊόντα σαν διέξοδο για την επιβίωση του αγρότη και του κτηνοτρόφου, όμως ουσιαστικά αυτή η πολιτική εξυπηρετεί και προστατεύει τα μονοπόλια της εμπορίας και της μεταποίησης αγροτικών προϊόντων, τα οποία λιμένονται το μόχθο των βιοπαλαιστών της Υπαίθρου. Για παράδειγμα, η προστασία της ονομασίας της φέτας, που είναι το πιο εμβληματικό προϊόν, ΠΟΠ προϊόν της Ελλάδας, συνέβαλε στην αυξημένη κερδοφορία και εξωστρέφεια των γαλακτοβιομηχάνων, αλλά και στον αυξημένο ανταγωνισμό τους με τα μονοπόλια της Βόρειας Ευρώπης και τα ομοειδή τυροκομικά προϊόντα τους, όπως το λευκό τυρί άλμης, από αγελαδινό όμως γάλα, το οποίο παράγεται με πολύ ευνοϊκότερους όρους παραγωγικότητας της εργασίας στις καπιταλιστικές φάρμες της Βόρειας Ευρώπης. Αυτή είναι η ουσία. Τα περί ποιότητας και τα περί ελέγχων γίνονται ίσωμα από την ίδια την καπιταλιστική αγορά. Όπως και η πρόβλεψη για γάλα από αυτόχθονες φυλές στη φέτα, με ορισμένους να κάνουν ότι πέφτουν από τα σύννεφα από τις αθρώες εισαγωγές προβάτων από τη Ρουμανία που βγήκαν στην επιφάνεια με αφορμή και τα κρούσματα πανόλης. Ένα νόσημα που μπήκε και εξαπλώθηκε στην Ελλάδα με τη βούλα των ευρωενωσιακών κανονισμών που απαγορεύουν τον έλεγχο του κτηνοτροφικού κεφαλαίου κατά την εισαγωγή του από άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ας μην αναφερθούμε στην ελιά Καλαμών, όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση ουσιαστικά έχει αποδεχθεί την αξιοποίηση του ονόματος Καλαμών από μια σειρά χώρες, ομολογώντας την κοροϊδία της νομοθεσίας των ΠΟΠ προϊόντων που είναι κομμένη και ραμμένη στην ανταγωνιστικότητα των μονοπωλίων. Έτσι, μια χαρά οι βιομηχανοί και οι μεγαλοσυσκευαστές πολλούν ελιές Αιγύπτου με την ονομασία Καλαμών. Ποια είναι λοιπόν τα σπουδαία ωφέλη που κέρδισαν όλα αυτά τα χρόνια οι βιοπαλαιστές αγρότες, οι κτηνοτρόφοι της Ελλάδας από το καθεστώς των ΠΟΠ στα πλαίσια της κοινής αγροτικής πολιτικής? Ο αριθμός των εκμεταλλεύσεων συνεχώς συρρυκνώνεται, εγκαταλείπονται γη και εκτροφές ζώων και η παραγωγή συγκεντρώνεται σε μικρότερο αριθμό εκμεταλλεύσεων. Για του λόγου του αληθές, αν μείνουμε στη φέτα και παρακολουθήσουμε την εξέλιξη της προβατοτροφίας που παράγει το βασικό συστατικό στοιχείο της, θα διαπιστώσουμε ότι οι εκμεταλλεύσεις από το 2012 μέχρι το 2022 μειώθηκαν κατά 37,5% από 88.000 σε 51.000, ενώ ο αριθμός των προβάτων μειώθηκε κατά 20% από 9,2 εκατομμύρια στα 7,3 εκατομμύρια. Την ίδια στιγμή έχει επιταχυνθεί η συγκέντρωση της παραγωγής με αύξηση των μεγάλων εντατικών εκμεταλλεύσεων. Αλλά και σε ό,τι αφορά τη λαϊκή κατανάλωση. Μπορεί να κλείνεται σε όλες τις πτώσεις τη λέξη ποιότητα, όμως η πολιτική σας έχει καταστήσει τα ποιοτικά προϊόντα, τα ποιοτικά τρόφιμα, απλησίαστα για τη λαϊκή οικογένεια. Είναι χαρακτηριστικό ότι κάθε χρόνο ο όγκος των εγχώριων πωλήσεων της φέτας μειώνεται. Μόνο το 2022 η μείωση έφτασε το 9,5%, ενώ αντίστοιχα αυξάνεται ο όγκος των πωλήσεων των φθηνότερων και χαμηλότερης ποιότητας λευκών τυριών που την υποκαθιστούν. Αύξηση 15% το 2022 είχαν αυτά. Και μάλιστα παράγονται χάρη στις αθρώες εισαγωγές φθηνού αγελαδινού γάλακτος που η κοινή αγροτική πολιτική εξασφαλίζει μια χαρά στους βιομήχανους. Αντίστοιχη είναι η κατάσταση και με το ελαιόλαδο και τα υπόλοιπα προϊόντα. Την ίδια ώρα, μια χούφτα εξαγωγικές επιχειρήσεις θησαυρίζουν. Είναι ενδεικτικό ότι από το 2017 ο τζίρος από τις εξαγωγές φέτας έχει εφταπλασιαστεί, φτάνοντας το 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Πάνω όμως στα βάσανα των κτηνοτρόφων και πάνω στην απλησίαστη φέτα για τα λαϊκά νοικοκυριά. Αποδεικνύεται λοιπόν στην πράξη
ότι η πολιτική σας κοινών ψηφίζετε. Αυτό που εξυπηρετούν είναι η κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων. Τα υπόλοιπα έλεγχοι και ιδίως ότι θα ελέγξετε τα μονοπόλια, μόνο σαν ανέκδοτο μπορούν να ακουστούν. Άλλωστε, η ίδια η νομοθεσία σας προβλέπει τη δυνατότητα να αμφισβητηθούν τα πάντα. Και τώρα και σε αυτό το νομοσχέδιο στην ίδια λογική κινείστε. Παράδειγμα, η διαδικασία του άρθρου 15 με τις εξηγήσεις της επιχείρησης, την ειδική προσφυγή και τη δυνατότητα προσβολής των κυρώσεων επιβεβαιώνει τη λογική σας που είναι το πρόστιμο να μην αμφισβητεί την κερδοφορία των μεγάλων ομίλων. Σε ό,τι αφορά, στο μέτρο των έγγραφων συστάσεων σε περιπτώσεις ακόμα και σοβαρών παραβάσεων, στο άρθρο 24 αναφέρεται, πραγματικά είναι αχαρακτήριστο, κύριε Υπουργέ. Επιχείρηση μπορεί να γλιτώσει με γραπτή σύσταση αν δεν έχει κανένα αρχείο εισρωών νεκροών, παραγωγής, αποθεμάτων, τεκμηρίωσης προέλευσης των προϊόντων ΠΟΠ, ΠΟΥΓΟΕ κτλ. Με γραπτή σύσταση μπορεί να τη βγάλει καθαρή όμιλος που παράγει με σοβαρούς κινδύνους για τη δημόσια υγεία, όπως ορίμανση σε δοχεία χώρους εκτός προδιαγραφής, πρώτη ύλη εκτός προδιαγραφής, πλήρωση δοχείων με συστατικά εκτός προδιαγραφής. Ιδίως το βάζει έτσι μέσα το νομοσχέδιο. Ελαιόλαδο ξύδι σε βάζα ελιάς. Ακατάλληλο γάλα, υπέρβαση χρόνου από άμελξη ως τυροκόμιση. Όλα αυτά μπορεί να τα γλιτώσει κάποιος με μια γραπτή σύσταση και περιγράφονται αναλυτικά στο άρθρο 24. Και μιλάτε για ελέγχους. Κοροϊδεύετε τον κόσμο. Το λιγότερο που θα έπρεπε να κάνετε είναι η ανάκληση της πιστοποίησης. Χώρια για όλα τα υπόλοιπα μέτρα. Λέω το λιγότερο. Και όχι η γραπτή σύσταση που βάζετε. Αλλά τελικά είναι αυτό που είπαν και οι φορείς στην ακρόαση. Να γίνετε παζάρι. Που φυσικά αφορά τους μεγάλους ομίλους. Έτσι τελικά μόνο τη μαρίδα θα κυνηγάτε και πού θα βάζετε και κανένα μεγάλο πρόστιμο έτσι για τα μάτια του κόσμου από αυτά τα πρόστιμα που δεν καταβάλλονται ποτέ. Δεν είναι λοιπόν καθόλου τυχαίο ότι η όλη εφαρμογή του προσψήφιση νόμου ανατίθεται στις υπουργικές αποφάσεις του άρθρου 21. Ούτε το γεγονός ότι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί είναι υποστελεχωμένοι και γονατισμένοι. Και τους διατηρείτε έτσι, υποστελεχωμένους και γονατισμένους και με το παρόν νομοσχέδιο. Και δεν αφορά μόνο τους ελέγχους των ΠΟΠ προϊόντων αυτό το ζήτημα. Αφορά και όλα τα υπόλοιπα ζητήματα. Το είδαμε και με την Πανόλη και τις ζωονόσους και αλλού. Και αλήθεια, πέρασαν 2 μήνες από την Πανόλη. Έχει ληφθεί κάποιο ουσιαστικό μέτρο για την επαρκή στελέχωση των υπηρεσιών όπως η ΔΑΟΚ, τα κτηνιατρικά εργαστήρια, ο ΕΦΕΤ και φυσικά ο ΕΛΓΟ με μόνιμο προσωπικό? Ή πάλι θα τους έχετε να μετακινούνται σε όλη την Ελλάδα, λες και έχουμε επιστράτευση για να πάνε να βλέπουν τι γίνεται εδώ, τι γίνεται εκεί? Και δεν το λύσατε και το πρόβλημα με την Πανόλη, τα πάμε και στην Επιτροπή. 1 μήνα καραντίνα καινούργια, με νέο κρούσμα. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται, αλλά οι ελεγκτικοί μηχανισμοί γονατισμένοι, υποστελεχωμένοι. Τα είπαν και οι φορείς. 20 για 2.000 επιχειρήσεις, 20.000 επιχειρήσεις. 2.000 κατά μέσο όρο, πόσο βγαίνει. Τρελά νούμερα. Μιλάμε για υπηρεσίες με ποσοστά στελέχωσης ακόμα και κάτω από 30% των προβλεπόμενων στα οργανογράμματά τους. Και εδώ, εντάξει, δεν θα σας δώσουμε εσάς όλη την πίτα, έχουν και άλλοι κομμάτι της πίτας. Τη μοιράζεστε. Και τις ευθύνες. Και τα υπόλοιπα κόμματα έχουν σοβαρές ευθύνες. Όσοι κυβέρνησαν, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, έχουν συμβάλει στη σημερινή διαλυτική κατάσταση των υπηρεσιών και φωνάζουν ότι δεν γίνονται έλεγχοι, έχουμε ελληνοποιήσεις. Ναι, αλλά έχετε ευθύνη κι εσείς. Δεν θα ξεχάσουμε πως ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν αυτός που ως κυβέρνηση διαφήμιζε ότι θα λύσει τα προβλήματα των ελέγχων των ζωονόσων όχι με προσλήψεις μόνιμων κτηνιάτρων, αλλά με το θεσμό του ιδιώτη κτηνιάτρου εκτροφής, προωθώντας το φόρτωμα του κόστους για τα προγράμματα ελέγχου των ζωονόσων, όπως ο μελιταίος και η φυματίωση, αλλά και η ευλογιά στις πλάτες των κτηνοτρόφων. Και ασφαλώς είναι και τα ζητήματα των αμοιβών των εργαζομένων στους ελεγκτικούς μηχανισμούς. Μιλάμε για εξειδικευμένο προσωπικό με προχωρημένες σπουδές, τεράστια πρακτική εμπειρία και τους έχετε να ζουν στα όρια της επιβίωσης. Τους κοροϊδεύετε και με τα 100 ευρώ που ανακοίνωσε χωρίς ντροπή αύξηση, μεγάλη αύξηση, ο κύριος Μητσοτάκης μέχρι το 2027 από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
Και συνεχίζεται στην ίδια λογική και με τις αμοιβές με το άρθρο 20. Όπως κάνανε και οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Να δίνεται επιλεκτικά επιδόματα σε ελάχιστους υπαλλήλους. Επαναφέρουμε ξανά, το είπαμε και στις επιτροπές, και από αυτό το βήμα, το αίτημα των γενναίων αυξήσεων 20% στους μισθούς των υπαλλήλων, το αίτημα της επαναφοράς του 13ου και 14ου μισθού. Και ασφαλώς σταματήστε να χύνετε κροκοδίλια δάκρυα για τους κτηνιάτρους. Να τους δώσετε σήμερα κιόλας το ανθυγινό επίδομα που το έπαιρναν επί δεκαετίες οι κτηνίατροι σε όλες τις κρατικές υπηρεσίες και οι άλλες κατηγορίες των εργαζομένων. Συνοψίζοντας, αφετηριακό σημείο της τοποθέτησης του ΚΚΕ επί του νομοσχεδίου είναι η αρχή ότι ο λαός πρέπει να τρώει τρόφιμα ποιοτικά και φθηνά. Το καθεστώς των πιστοποιήσεων ΠΟΠ, ΠΟΥΓΟΕ και ΕΠΙΠ δεν το έχει εξασφαλίσει αυτό μέχρι σήμερα και θεωρούμε ότι ούτε πρόκειται να το εξασφαλίσει. Μάλιστα, τέτοια πιστοποιημένα προϊόντα, όπως η φέτα και το ελαιόλαδο, έχουν γίνει απλησίαστα για τη λαϊκή κατανάλωση, γιατί το κυνήγι του μονοπωλιακού κέρδους που προωθεί και η νομοθεσία των ΠΟΠ είναι αυτό το οποίο ενισχύει την ακρίβεια και τις ανατιμήσεις. Την ίδια στιγμή, μια χούφτα μονοπωλιακή όμιλη της εμπορίας και της μεταποίησης στην κυριολεξία θησαυρίζουν. Είναι ψέμα ότι από αυτή τη διαδικασία έχουν κερδίσει βιοπαλαιστές παραγωγή. Τα στοιχεία το αποδεικνύουν. Δεν είναι τυχαίο ότι οι δράσεις για τα ΠΟΠ, ΠΟΥΓΟΕ και ΕΠΗ προϊόντα εντάσσονται στη στρατηγική της κοινής αγροτικής πολιτικής. Το ΚΚΕ λοιπόν διαχρονικά καταψηφίζει όχι μόνο αντίστοιχα νομοσχέδια, όχι μόνο την κοινή αγροτική πολιτική, αλλά και αποκαλύπτει και πολεμά τις συνέπειες τους. Μια πολιτική που όλα τα υπόλοιπα κόμματα όχι μόνο υποστηρίζουν, αλλά και συνδιαμορφώνουν όταν βρεθούν στην κυβέρνηση. Καλλιεργούν και αυταπάτες στους αγρότες ότι μέσω αυτής και των διάφορων κανονισμών της, όπως είναι και αυτός για τα ΠΟΠ προϊόντα, θα βελτιωθεί η θέση τους. Βέβαια, οι φετινές κινητοποιήσεις και ο πανευρωπαϊκός αγροτικός ξεσηκωμός έβαλαν τον κάθε κατεργάρι στον πάγκο του. Οι αγρότες έχουν τεράστια εμπειρία, γι' αυτό και ξεσηκώθηκαν πανευρωπαϊκά ενάντια στην κοινή αγροτική πολιτική το προηγούμενο διάστημα. Μια πολιτική που με κριτήριο τον μονοπωλιακό ανταγωνισμό από τη μια τους επιβάλλει όλο και πιο ασφυκτικές προδιαγραφές παραγωγής και από την άλλη δίνει τη δυνατότητα για αθρώες εισαγωγές κάθε λογής πρώτων υλών ώστε τα μεταποιητικά μονοπόλια να εξασφαλίζουν πάνθινες πρώτες ύλες. Εμείς λέμε ότι ναι, θα μπορούσε να σχεδιάζεται από το κράτος η παραγωγή με βάση τις ανάγκες του λαού, να σχεδιάζεται η πρόληψη των φυσικών καταστροφών, η συλλογική καλλιέργεια, να εξασφαλίζονται φθηνές βιομηχανικές εισρωές, να μπορεί ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος να έχουν ελεύθερο χρόνο, διακοπές, να υπάρχουν στην Ήπεθρο υποδομές υγείας, παιδείας, ψυχαγωγίας με βάση τις δυνατότητες της εποχής και όχι να χρειάζεται ένα παιδί από ένα χωριό, μία και δύο ώρες την ημέρα μαζί με τους γονείς, να πηγαίνει είτε στο σχολείο είτε στις διάφορες δραστηριότητες. Αυτή η πολιτική πρόταση του ΚΚΕ για τους αγρότες προϋποθέτει άλλη οργάνωση της παραγωγής από την εργατική κρατική εξουσία που με κοινωνικοποίηση των μονοπωλίων και της γης, με κεντρικό σχεδιασμό και ενταγμένο σε αυτόν τον παραγωγικό συνεταιρισμό των μικρομεσαίων αγροτών θα μπορεί να αναπτύξει την παραγωγή με κριτήριο την ικανοποίηση των κοινωνικών αναγκών. Μόνο έτσι θα μπορούν να αξιοποιούνται τα επιτεύγματα της επιστήμης και της τεχνολογίας, αλλά και να τους δοθεί μια τεράστια όθηση για την παραπέρα ανάπτυξή τους. Λύσεις λοιπόν προς όφελος των αναγκών της πλειοψηφίας της κοινωνίας, των παραγωγών του πλούτου, των εργαζομένων, των επαγγελματιών, των αγροτών, εσείς δεν μπορείτε να δώσετε. Το αντίθετο, η στήριξη των μονοπωλιακών ομίλων απαιτεί το τσάκισμα δικαιωμάτων, νέα βάσανα, καταστροφή των λαϊκών οικογενειών. Το ΚΚΕ έχει την πρόταση, απευθύνει σταθερά και σταθερό κάλεσμα αγωνιστικής συμπόρευσης στους βιοπαλαιστές αγρότες. Επαναλαμβάνουμε, έχουν εμπειρία οι αγρότες, την πλουτίζουν στο δρόμο του αγώνα καθημερινά. Εκεί βρίσκεται και η πιο αποτελεσματική αντιπολίτευση στην πολιτική της κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας και τη στρατηγική του κεφαλαίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σας ευχαριστώ.